Και αυτούς που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του δανείου και πρέπει να βοηθηθούν να κρατήσουν το σπίτι τους, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για οικογένειες. Και τρίτον, φαντάζομαι θα συμφωνήσουν οι συνομιλητές μου, ότι πρέπει να αποκτήσουμε ξανά τραπεζικό σύστημα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, πληστιά, η Ελλάδα δεν έχει τραπεζικό σύστημα. Ναι. Η Ελλάδα έχει ένα διεκπαιρεωτικό ταμιακό σύστημα ε, δεν μπορεί να πάρει δάνειο, δεν μπορούν να πάρουν δάνειο μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει που έχουν όλα τα χέρια και που χρειάζονται για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Δεν μπορούν να πάρουν νέα ζευγάρια σε τεγαστικό δάνειο. Λοιπόν, πρέπει να ξαναποκτήσουμε το τραπεζικό σύστημα, πρέπει να προστατευτούν οι αδύνατοι οι οικογένειε, αυτοί που πραγματικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στι υποχρεώσει του δανείου χωρί να χάσουν την κατοικία του. Mm. Και πρέπει επιτέλου οι στρατηγικοί κακοπληρωτέ να εντοπιστούν και να τεθούν ενώπιον των ευθυνών του. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Ρουσέης, γιατί ακούσαμε δύο εκδοχέ. Ακούσαμε μία εκδοχή που έλεγε ότι ο άνεμος, παιδιά, το έφερε μέσα και ακούσαμε μία άλλη εκδοχή που έλεγε ότι μας τεστάρουν τα αντανακλαστικά μας. Άρα είχαμε παραβίαση, άρα είχαμε απειλή. Τι από τα δύο συνέβη? Το ερώτημα είναι σε μένα? Ναι. Το τουρκικό σκάφος κινήθηκε στον χώρο του F.I.R. Αθηνών. Το F.I.R. Αθηνών αφορά τον εναέριο χώρο, δεν αφορά τις θαλάσσιες περιοχές. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά ε, ανταποκριτές, ε, σταρτιωτικοί, ε, κινήθηκε σε συνθήκες ε, άσκησης για, θερο, για, για επεισόδιο. Ουσιαστικά, Άρα δεν έγινε... υπάρχει ο άνεμος. Δεν γνωρίζω ακριβώ τι ε, κλιματικές κλιματικέ συνθήκε που επικράτησαν στην περιοχή. Σίγουρα υπήρχε κακοκαιρία. <Κι> αλλά ξαναλέω, μιλάμε για το FIR Αθηνών, δηλαδή κάτι που αφορά τον εναέριο χώρο. Μιλάμε για μια κινητοποίηση των ελληνικών δυνάμεων έτσι ώστε, η ώστε, να επιδειχθεί. <Κι> έτσι, έτσι ώστε να επιδειχθεί. Επίση δεν, δεν είχε παλοκληπή... εκδοθεί και ναύτεξ, έτσι. Ε, όχι, αυτό που είχε δηλωθεί, εξ όσων γνωρίζω, δεν τηρήθηκε. Δεν είχε δηλωθεί η Ναύτεξ. Δεν, είχαν δεν είχε δηλωθεί και η πορεία. Ακριβώ. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα επέδειξε αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, κατά τη γνώμη μου έδειξε και μια αυτοπεποίθηση. Ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μεγαλοποιήσουμε άλλο αυτό το επεισόδιο. Κύριε Ζαχαλιάδη. Καταρχήν <laughs> να πω κάτι στο προηγούμενο με πολύ μεγάλη συντομία. Επειδή η 1η Μαου είναι κοντά... Και επειδή η εκτίμησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα φέρει ρυθμιστικό πλαίσιο που να προστατεύει του μεσαίου και του αδύναμου. Εμεί από την πλευρά μα θα πάρουμε την πρωτοβουλία, θα φέρουμε πρόταση και στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι ένα πρόσφορο πεδίο διαλόγου με τι άλλε προοδευτικέ δυνάμει, στι οποίε βεβαίω συμπεριλαμβάνω και το κοινάλ, ναι. προκειμένου να φτιάξουμε μια μεγάλη συμμαχία κοινωνική και πολιτική που θα στηρίζει τη μεσαία τάξη, διότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τι εκλογέ ναι. με σημαία τη μεσαία τάξη ναι. και 7 μήνε μετά προχωράει σε συγκεκριμένα νομοθετήματα που την ισοπεδώνουν. Πρώτη κατοικία, αυξήσει ασφαλιστικέ εισφορέ, αυξήσει. Στο ρεύμα, μία αύξηση κατ του μισθού και μία σειρά άλλε πολιτικές που θα βλέπει συνέχεια ο μεσαίος το εισόδημά του να συμπιέζεται και να δυσκολεύεται. Τώρα, στο άλλο ζήτημα. Κοιτάξτε, ήταν μία ιδιαίτερη ημερομηνία. Ήταν η επέτειο. Α... Από τα ίμια. Φαίνεται λοιπόν ότι όλη αυτή η στρατηγική η οποία ακολουθούμε α, την τελευταία περίοδο δεν αποδίδει. Διότι το προηγούμενο βράδυ είχαμε ψηφίσει στο Κοινοβούλιο. Α, την συμφωνία των βάσεων ε, Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής mm -hmm. κάτι το οποίο δήθεν θα αναβάθμιζε την ε, σχέση της χώρας και την επόμενη μέρα οι, οι φίλοι μας στο ΝΑΤΟ και οι γείτονές ναι. μας απαντάνε με, αυτό, ναι. απαντάνε με αυτό, απαντάνε με αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μα είναι μια ευθεία πρόκληση. Πρώτον, εγώ θέλω να ξέρω τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Ήταν Εσύ, ο, γιατί ο το καιρός... δεν γιατί αυτό τη συμφωνία με, την, με τους Τούρκους, δηλαδή ότι γιατί εμείς, με τις πλάτες γιατί της δηλαδή, Αμερικής, κάναμε... Γιατί εμείς... Όχι δεν είπαμε το κάναμε με τις πλάτες ε, της γιατί Αμερικής. Γιατί το Διότι δηλαδή, εμείς ζητήσαμε από τους φίλους μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάρουν ενεργές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης και των προκλήσεων στο Αιγαίο και μετά η χώρα να μπορέσει, περάσει, να μπορέσει, να μπορέσει το ίδιο Όχι, όχι, δεν πάει. είναι όχι, έτσι. Περάσει το ίδιο. Επί των ημερών μα δεν υπήρχε περάσει το, το παράνομο Σας και το παράνομο. Σα παραπέμπω από το Αποστολάκη Ένα ότι λεπτό. φτάσαμε πολλέ φορέ κοντά σε νέα ήμια. Επί των ημερών μα δεν το χρεώνω κομματικά. Δεν το, το χρεώνω κομματικά, κύριε λέω, λέω, λέω ότι εδώ έχουμε μια νέα συνθήκη μια νέα κατάσταση, η οποία δεν υπήρχε επί των ημερών μα. Καλό, κακό δεν Πώς υπήρχε. Δεν υπήρχε, δεν Από υπήρχε. υπήρχε το, το, το πόσο σύμφωνο, πόσο σύμφωνο το οποίο είναι παράνομο, παράτυπο. Ακόμη Αλλά εδώ έχουμε άλλα δεδομένα. Είναι, δεν εγώ. το καταλαβαίνετε Διότι αυτό. Διότι κι εσεί είχατε πάει στο Λευκό Οίκο και είχατε κατηγορηθεί κακώ για τεράστια κολοτούμπα. Σε ποιο θέμα απ' όλα. Εμείς αναβαθμίσαμε ελλο, και πιέσαμε. Διαπαμματεθήκατε νέα αμυντική συμφωνία. Και την ίδια ώρα ο τότε υπουργό Άμυνα και κορυφαίος επιχειρησιακό είχε βγει και είχε μιλήσει όταν αποχώρησε από το Υπουργείο, είχε αποκαλύψει ότι είχαμε φτάσει πολλές φορές σε νέα ίμια. Λέω λοιπόν, Συνδεπό... λέω λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εμείς, η χώρα επί των ημερών μας, για να μην λέω εμείς, η χώρα ναι. επί των ημερών μας, ναι. πίεσε την Τουρκία, έκανε τους ενεργειακούς δρόμους που προέρχονται βεβαίω από μια διαπραγμάτευση από, Ήμια, από πριν. Από πριν. Λοιπόν, λέω ότι... Πρέπει να μπορέσουμε διπλωματικά και με την εξωτερική πολιτική να πιέσουμε την Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση, αν θεωρείται η στάση μα μονίμω ω αυτονόητη και δεδομένη. Μάλιστα. Δεν είμαστε υπέρ τη εξαλλοσύνη στην περιοχή, αλλά είμαστε υπέρ του διεθνού δικαίου τη ειρήνη και των εμπράγματων εγγυήσεων ασφάλεια. Όταν δεν υπάρχουν εγγυήσει ασφάλεια και, και σταθερότητα και παραβιάζονται κυριαρχικά μα δικαιώματα, δεν παρασκευή. θα κάνουμε μικροπολιτική και Έπε μικροκομματική αντιπολίτευση. Έχουμε με βήθηση την Παρασκευή. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε κάνει. Όχι, την καταρχήν δεν έπρε... έπρεπε να είχαμε πάει σε διαφορετική διαδικασία αναφορικά με τις συμβάσεις για να βάλουμε ενεργητικά εμπλεκόμενους, Εντάξει, για να βάλουμε ενεργητικά εμπλεκόμενους του, 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 του συμμάχους μας. <σχελίδε> Από εκεί και πέρα δεν θα μπω στο επιχειρησιακό, δεν ξέρω το επιχειρησιακό <σχελίδε> και δεν θέλω να, να το παίζω παντογνώστης. <σχελίδε> Πάντως, <σχελίδε> θεωρώ ότι είναι μέγιστη πρόκληση και θα πρέπει να κάνουμε όλες τις ενέργειες ώστε να μην αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις εκ των υστέρων αλλά να προλαμβαίνουμε να μην γίνονται Μία γρήγορη απάντηση στον κύριο Ζαχαριάδη σχετικά με την.